Καλησπέρα. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που απόψε εδώ εγκαινιάζουμε μια πολύ σπουδαία έκθεση. Μια έκθεση φωτογραφική από μια μεγάλη, από μια σπουδαία συλλογή του μεγάλου και μοναδικού Έλληνα, της Συριανού, του Μάνου Ελευθερίου. Και αυτός είναι ο λόγος που θα πω πολύ λίγα. Ένας άνθρωπος, ένας μεγάλος Έλληνας, ένας από τους μεγαλύτερους στιχουργούς, ποιητές και πεζογράφους της σύγχρονης ιστορίας μας, ο οποίος με το αστήρευτο ταλέντο του, με το πάθος του, με την αέναη δράση του και με την αγάπη του για τις τέχνες και τα γράμματα, αναδεικνύει τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, στη Σύρο, στην Ελλάδα και ακόμη πολύ παραέξω. Βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε μία έκθεση φωτογραφική από μία συλλογή του Μάνου Ελευθερίου του 19ου και 20ου αιώνα, που πρόκειται για φωτογραφικό υλικό από ανθρώπους οι οποίοι, Συριανούς και εμείς, έζησαν και εργάστηκαν στη Σύρο, μία μοναδική έκθεση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναβιώσουμε στιγμές από μια πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα για τη Σύρο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συντελεστές, οι οποίοι δεν είναι λίγοι και οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιους, διότι είναι αρκετοί οι οποίοι μόχθησαν, συνεργάστηκαν και προσπάθησαν για αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα απολαύσουμε. Ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαιτέρως την ιστορικό τέχνη, την κυρία Μαρίσα Λαβεζίου, η οποία ανέλαβε την προετοιμασία, την οργάνωση, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό αυτής της πολύ σπουδαίας έκθεσης. Επίσης, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο ευεργέτη μας και επίδημο δημότη, τον κύριο Αντώνη Κομινό. Και το ίδρυμα Αντώνης Κομινός για την πολύ σπουδαία συνεισφορά του σε αυτή την έκθεση. Και όλους όσους που είναι αρκετοί, όπως είπα, εμφανείς και αφανείς συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Ο λόγος ανήκει στον πρωταγωνιστή, ανήκει στον Μάνου Ελευθερίου και σε όλους εσάς που είστε εδώ με αθρώα, με συγκινητική προσέλευση και κατακλειστία του Σαββάτη, ώστε να θαυμάσετε και να γνωρίσετε από κοντά αυτή την πολύ σπουδαία έκθεση. Κύριε Ελευθερίου, αγαπητέ Μάνο, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, διότι με την παρουσία σου λαμβρύνεις και το νησί μας, επιτρέπεις τον ελληνικό και τη χώρα μας και πραγματικά η παρουσία στα πράγματα, τα ιστορικά και τα πολιτιστικά του νησιού μας, αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις σημερινές αλλά και για τις επόμενες γενιές. Παρακαλώ. Εκείνα που έπρεπε να υποθούν, τα λένε μεταξύ τους οι φωτογραφίες. Χρήσιμα και απαραίτητα θα ακούσετε και από τους ομιλητές και από το κείμενο του Εμμανουήλ Χροίδη που θα σας διαβάσει η κυρία Νένα Μεντή. Ήθελα να σας υποδέχετε στην είσοδο ο ίδιος ο Ροίδης. Δυστυχώς δεν έγινε δυνατόν. Κάτι βρέθηκε ο ειδικός, ο κύριος Σπάκος, είπε ότι δεν γίνεται μεγέθυνση αυτής της φωτογραφίας που είχαμε. Αυθεντικής παρολικά. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τη Δημοτική Αρχή για την παραχώρηση αυτού του ωραίου χώρου. Στη συνέχεια την κυρία Μαρία Θερεσία Ταπεζίου για τους αφάντες τους κόπους ενός ολόκληρου χρόνου και για την παρουσίαση των φωτογραφιών. Στενής συνεργάτης της κυρίας Δαλεζίου ήταν η κυρία Μαριάννα Ταράλη, η οποία ανακάλυψε τους δεκάδες φωτογράφους, γύρω στους 50, της Ερμούπολης την περίοδο 1860-1930.
και βεβαίως για την εξαίσια εισαγωγή της που έγραψε στο βιβλίο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Τσιάντη για την συνεχή συνδρομή του στην περιπέτεια αυτή και γιατί εγώ βεβαίως μην ξεχνάτε ότι έδωσα μόνο τις φωτογραφίες. Ό,τι άλλο υπάρχει στις βιτρίνες, επίσης δικό μου. Αλλά η κυρία Μαριάννα Τόμπε και ο κύριος Χρήστος Σημάτος έκαναν έξοχη εργασία και φωτογράφησαν με ειδικούς φακούς και κάτι δυστυχώδη πράγματα, σατανικά, αν με επιτρέπετε, ιερωμένοι, έφτιαξαν εκπληκτικά πράγματα. Είναι επίσης ευχαριστήριες την κυρία Δάφνη Πανατοπούλου για το σκηνικό στούντιο και τον κύριο Μάριο Τράκα για το βίντεο. Θερμές ευχαριστήσω ήδη και στο Ίδρυμα Αντώνιος Έψιλον ο Μήνος που κάλυψε τα έξοδα της εκθέσεως. Τελευταία και όχι τελευταίους στην καρδιά μου, όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας και εκείνους που θα έρθουν για να δουν πρόσωπα μιας άλλης εποχής της πατρίδας μας. Ο Θεός σας έχει καλά. Α, κάτι άλλο. Του χρόνου ετοιμάζουμε μια σπουδαία έκθεση. Δεν ξέρω αν γίνει, αλλά ας το έχετε υπόψη σας. Θέλετε να γίνει. Υπήρξαν δύο μορφές μεγάλες, τεράστιες, ανυπέρβλητες στο ελληνικό θέατρο, κυρίες. Η Κατίνα Παξινού και η Ελένη Παπαδάκη. Το αρχείο της Ελένης Παπαδάκη το έχω ήδη χαρίσει στο ιστορικό αρχείο της Αργόπολης και είναι εδώ. Το άλλο το αρχείο της Παπαδάκη της Παξινού το έχει ο Λευτέρης Λαμπράκης, ο οποίος μένει στην Αθήνα και ο οποίος μπορεί να το μεταφέρει εδώ. Θα δούμε με ποιο τρόπο που θα, να μεταφερθούν τα πράγματα εδώ σε αυτό το χώρο και την ίδια χρονιά, του χρόνου, τις ίδιες μέρες, να ξανακάνουμε, να ξανασυναντηθούμε για να έχουμε αυτή τη χαρά. Να είστε πολύ καλά. Αυτή ήταν η δυσκολία. Δηλαδή, πώς
κάνοντας μια έρευνα επιστημονική και παρουσιάζοντας την ιστορία και, και τις φωτογραφίες αυτές, αυτό το κομμάτι, το επιστημονικό, πώς θα παρουσιαστεί σε μία αίθουσα. Και είναι εκείνη η δυσκολία. Γιατί δεν πρέπει να φυλαρίσει, γιατί πρέπει να βοηθήσει, γιατί πρέπει να συνοδεύσει το κείμενο, το επιστημονικό, και πρέπει να ακούσουμε αυτές τις σιωπές των φωτογραφιών. Δηλαδή δεν έπρεπε να σκιασιδωθούν αυτά. Έπρεπε να παρουσιαστούν αυτά τα πρόσωπα με τις σιωπές τους, να συνοδευτούν λίγο από κάποια κείμενα μικρά, ίσα-ίσα, για να πάρουμε κάποιες ιδέες και μετά να τα κοιτάξουμε και να δούμε την εποχή. Αυτό χρειάστηκε χρόνο και έγιναν και πολλές ανατροπές. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις μια ιδέα και να πεις ότι εγώ στείνω αυτό και γίνεται έτσι. Αυτό έχει μια πορεία. Ξεκίνησα το φιλμάρι, αφαιρέσαμε κάποια πράγματα, προσθέσαμε, υπήρχαν προσθήκες, ξεκίνησε η έρευνα, εμφανίστηκαν ότι οι φωτογράφοι δεν είναι 25, αλλά είναι 53. Και μετά αρχίσαμε σιγά σιγά να δημιουργούμε την έκθεση. Με βάση όμως αυτό το κείμενο της κυρίας Καράλη, αυτή την πρωτότυπη έρευνα που γίνεται. Οι φωτογραφίες, μπορούμε να μιλήσουμε πολλές φορές για αυτές, να δούμε χαρακτηριστικά αυτών των φωτογραφιών, από τις δυτικές επιρροές, αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι το ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας αυτών των τόπων. Και από αυτό το κομμάτι, από αστικό πορτρέτο, από τους φωτογράφους τους ίδιους, μπορούμε να μάθουμε και να δούμε κάποια πράγματα για την ιστορία εκείνης της περιόδου. Δηλαδή μας βοηθάει. Είναι κοινωνική ιστορία. Αυτό θέλαμε να αναδείξουμε στην έκθεση. Το κείμενο νομίζω πως το πέτυχε. Η γραφή της κυρίας Καρά είναι εξαιρετική. Και η έρευνά της είναι πρωτότυπη. Οπότε έχουμε από τη μια επιστημονική εργασία, σημαντική, γιατί δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Το αστικό πορτρέτο, φωτογράφο, δηλαδή δεν έχουμε παρακολουθήσει την ιστορία της φωτογραφίας με αυτά τα δεδομένα. Και από την άλλη πλευρά θα γίνει μια έκθεση παρακολουθώντας το κείμενο να μπορέσει εσείς να τη δείτε αυτή την έκθεση. Να τη νιώσετε βλέποντας αυτά τα πρόσωπα, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες. Λίγο να σας βοηθήσω στο χρονοταξικό. Υπάρχει ο κεντρικός χώρος. Έχουμε κάποιες ενότητες. Δεν βάλαμε τίτλους. Νομίζω πως είναι αμέσως που καταλαβαίνετε. Δηλαδή οι μεταμορφώσεις, αμφιέσεις. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό κείμενο γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα κείμενο να σας βοηθήσει. Μετά είναι τα οικογενειακά πορτρέτα, οι πολυπρόσωπες συνθέσεις και στην αίθουσα, τη μικρή, την πρώτη μικρή αίθουσα, είναι η εικόνα του αστού. Δηλαδή το σκηνογραφικό κομμάτι, οι σκηνογραφικές λύσεις που είχαν οι φωτογράφοι της εποχής 1860 μέχρι, δηλαδή προς το τέλος του 19ου αιώνα. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια συνδέονται με μία αίθουσα μικρή όπου είναι το φωτογραφικό στούντιο, μια αναπαράσταση ενός φωτογραφικού στούντιου της εποχής του 19ου αιώνα, όπως ήταν, όπως υπήρχαν αυτά τα κομμάτια που πλαισίωναν το στούντιο, μια παλιά φωτογραφική μηχανή στούντιο, και παίζονται κάποια βίντεο. Τα βίντεο αυτά είναι ένα μικρό βίντεο για την ιστορία της φωτογραφίας 19ου αιώνα, σταματάει στο Μεσοπόλεμο, 1925. Μετά είναι μία διαδρομή, μία πορεία όλων των φωτογραφιών της συλλογής του κ. Ελευθερίου, όπου διαβάζονται από την κυρία Μεντή κάποια κείμενα της εποχής, κυρίως από εφημερίδες, και υπάρχει έκπληξη, γιατί για μας ήταν μια έκπληξη όταν το ανακαλύψαμε. Υπάρχουν κάποιες λήψεις από το πρώτο φωτογραφείο του Δαμιανού, του Γεώργου Δαμιανού, που είναι ακριβώς απέναντι από το ρολόι, όσοι είναι Σεντιανοί, ήταν τα καθαριστήρια Βρίσκου, νομίζω ότι είναι Βρίσκου. Λοιπόν, αυτό ήταν το φωτογραφείο του Δαμιανού. Λοιπόν, ο κύριος Στράκας έκανε κάποιες λήψεις, βέβαια είναι ένα γκρεμισμένο κτίριο, αλλά να έχουμε την αίσθηση ότι εδώ δίπλα μας ήταν το πρώτο φωτογραφείο, από τα πρώτα φωτογραφεία. Και καταλήγει σε κάτι σατυρικό, το βίντεο αυτό το πρώτο, ένα απόσπασμα από μία ταινία όχι παλιά, με το Βέγκο, όπου στην ουσία είναι η παρακμή του πρώτου φωτογραφείου. Είναι ένα πολύ ωραίο μικρό κομμάτι μιας ταινίας που αναφέρεται σε αυτή στην σχέση του φωτογράφου με τον φωτογραφιζόμενο. Στη δεύτερη αίθουσα υπάρχουν δύο βίντεο. Το ένα είναι ένα απόσπασμα
εξαιρετική ταινία του Μουρνάου, γερμανού σκηνοθέτη, είναι του 1929, όπου είναι ένα μικρό απόσπασμα, ένα ζευγάρι παντρεύεται, έρχεται από το χωριό στην πόλη και ανακαλύπτει την πόλη. Σε όλα αυτά που ανακαλύπτει υπάρχει και ο φωτογράφος, το φωτογραφείο της εποχής. Λοιπόν, και εκεί υπάρχει ένα σκετσάκι, εξαιρετικό, παίζουν εξαιρετικά, όπου μας δείχνουν αυτή τη σχέση με τον επαγγελματία φωτογράφο. Και επίσης συνοδεύεται από ένα μικρό φιλμάκι που είναι πώς σκηνοθετείται μέσα σε ένα στούντιο, δηλαδή πώς, ποια θέση, στάση παίρνει ο φωτογραφιζόμενος με τη βοήθεια του φωτογράφου να στηθεί για να φωτογραφηθεί. Και μας δείχνει αυτή τη σκηνογραφία. Αυτά πιστεύω πως δείχνουν την ατμόσφαιρα της εποχής και μας βοηθάνε έτσι να καταλάβουμε και να δούμε. Και είναι σημαντικό, γιατί η αίσθηση αυτή, πέρα από το ότι προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε να δείτε, είναι το ότι είναι ωραίο να βγαίνουν και ερωτήματα και να βγαίνουν και πράγματα τα οποία μας βοηθούν να νιώσουμε μια εποχή που έχει φύγει. Αυτά είχα να πω, δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Πάντως είμαστε στη διάθεσή σας και η κυρία Καράλη και εγώ, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή αν θέλετε να σας βοηθήσουμε σε μια εξενάγηση, οτιδήποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπήρχε μια ομάδα, υπάρχει μια ομάδα, που αυτή η ομάδα νομίζω πως με το να είμαστε έτσι όπως εργαστήκαμε, είναι πολύ σημαντικά γιατί ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και αυτό βοήθησε και εμένα και πιστεύω να βοήθησα εγώ εκείνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ευχαριστώ βέβαια και τον χορηγό μας, γιατί η ιδέα με τον κύριο Ελευθερίου, εμείς είμαστε ομάδα, το συνεργείο που βράζει. Και ο κύριος Κομινός που είχε την επιθυμία να βοηθήσει οικονομικά αυτή την έκθεση και το βιβλίο. Ευχαριστώ όλους. Εξ όσων ευτύχησα ή ευδυστύχησα να γνωρίσω, είμαι πιστεύω ο μόνος άνθρωπος ώστις αν τον ονόμαζα ζώων, δεν θα εθεώρη τούτο ως προσβολή. Όσο συναναστρέφουμε τα ζώα, τόσο μάλλον πείθομαι ότι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών και των ανθρώπων καμία διαφορά. Όσοι θέλησαν παραδοξολόγοι την έσδα ισχυριστώσει, αλλά μόνον ότι τα πράγματα κατά τα οποία διαφέρομαι από τα ζώα δεν αποδεικνύουν όλα την ανθρωπίνη υπεροχή. Το κυρίως διακρίνον αυτά από εμάς είναι ότι παρέλαβαν από τους ανθρώπους όσα έδωσαν ούτε καλά και απέφυγαν να μιμηθώσει τα άχρηστα, τα επιβλαβή και τα γελία. Ουδέποτε έγινε λόγος μεταξύ αυτών περί επισκέψεων του νεού έτους, ούτε περί καπνίσματος, ούτε περί φόρου επί του καπνού ή οδήποτε άλλο. Δεν χαρτοπεκτούσι, δεν πίνουσι παρά νερό ή γάλα όταν είναι μικρά. Δεν συντηρούν στρατούς, αγνώμουν τι θα πει πατρίς και ιδιοκτησία και εκ τούτου ούτε δίκασε γύρουσι, ούτε κινούσι πολέμους, αλλά μόνο μονομαχίες περί πραγμάτων τα οποία ενδιαφέρουσαν αυτά αμέσως και προσωπικώς, περί της νομής λόγου χάρη, πολυφλόουτινος λιμόνος ή της ευνίας κορέας την όσο μου θύμητο, γάτας, σκύλας, λέμης, χωράδας ή ελαθήνας. Και αυτούς τους οικογενειακούς δεσμούς περιόρισαν εις μόνους τους αναγκαίους και τους μείον πληρούς. Έχουν σημαίνει πατέρα και μητέρα, ούτε θείους όμως, ούτε εξαδέλφους, ούτε παππούς, ούτε εγγόνους και το κυριότερο, ούτε περιφερούς, ούτε περιφεράς. Ζώντα κατά το ευαγγελικό παράγγελμα, με ό,τι στήλης αυτά η πρόνοια του Θεού, δεν υπόκειται στην υποχρέωση να συντάξω συνδιαθήκη και αγνοούσε ότι υπάρχουν στον κόσμο συμβολεογράφοι όπως και δήμοι, δικαστήρια, ιατροί, ιρκτέ, στρατώνες, νοσοκομεία, φτωχοκομεία και οικονομικά μαγειρία. Ταύτα λέγον, ουδόμενος εννοώ να αμφισβητήσω των πραγμάτων τούτων τη χρησιμότητα και την ανάγκη, αλλά να είπω ότι δύσκολο είναι να μακαρίσουμε τον άνθρωπο διόσα κατέστησε αναγκαία η κακή ποιότητα του σώματος και της ψυχής του ή να θεωρήσουμε ως μικρό πλεονέκτημα των ζώων τον αδύνατε να τρώουν χωρίς μαγείρους, να ενδύονται χωρίς ράπτας, να νυφεύονται χωρίς παπά, να γεννώνται άνευ της βοηθείας μαμής,
και να αποφύσκουν άνευτες συμπράξεις του ιατρού ή του δημίου. Τα ανωτέρω αρκούσι πιστεύω με να αποδείξωση πόσο απατώνται οι θεωρούντες άλογα τα ζώα. Αληθές είναι ότι πλησιάζει να εγκλείψει η γενεά των φιλοσόφων θεωρούντων αυτά ως είδος μηχανών, κινουμένων υπό μυστηριώδους ποινός δυνάμεως, καθόν περίπου τρόπον κινεί ο ατμός τας μηχανάς των ατμοπλίων, εστρέφει ο άνεμος τας πτέρυγας των ανεμομήλων. Την δύναμη ταύτη γνώμασαν ένστικτον, κατά τη συνήθεια των σοφών, να αρκώνται να βαπτίζωση όσα δεν δύναται να εξηγήσωση και θεώρω αυτή ως δεν έχουσαν κοινών προς την ψυχή και την διάνοια των ανθρώπων και εκ τούτου ανεπίδεκτον αθανασίας. Η γνώμη αυτή απειριώθη πριν η γυράσει. Πολλοί όμως απομένουσιν ακόμα οι στέγοντες με να παραδεχθώσει ότι έχουσι και τα ζώα ψυχή. Αλλά πεισματικώς ισχυριζόμενοι ότι τα πάθη και τα αισθήματα της ζωικής τάφης ψυχής ουδέν έχουσι κοινών προς τα της ανθρωπίνης. Προς πλήρη απόδειξη ότι κατά τούτο απατώνται το όχι μόνο εσυνόλο και ο χοντρικός, αλλά και σε αυτά σας λεπτοτάκτας του αισθήματος αποχρώσεις, ομοιάζουσε πολλάκις ως δίδυμη αδελφέ εψυχέ των ζώων και των ανθρώπων, νομίζω ακούσα την κατωτέρα εκ του ορνηθόνος μου ιστορία. Εις τον ορνηθόνα ή μάλλον την αυλή του αγροτικού εγχείο πύρου όπου έβαινα το φέρος πριν τον κρυμνήσει ο σεισμός, συνέζη χαριτωμένων και αγαπημένων ανδρόγυνων, αποτελούμενων εκ πεντιναρίου και ορνηθούλας, του είδους το οποίο ονομάζουν λιόπτερον οι ορνηθολόγοι και αρνόπως οι ορνηθοτρόφοι. Διακριτικά αυτού σημεία είναι το μικρό μάλλον ανάστημα, το λευκό χρώμα, η μεταξύνη των πτερών απαλότης, η χάρης και η ευκαινησία. Όταν εκούρνιαζαν κρύπτοντα την κεφαλή των, ενόμιζε της ότι βλέπει δύο βόλους χιόνιμος και τα νορθωμένα πτερά τον ονομίαζαν όταν τα έσυε ο άνεμος νυφάλδας. Μόνος ο αγαπών τα ζώα και τερχόμενος εις τη λεπτομερή παρατήρηση όχι μόνο των γενών και των ειδών όσο επιστήμων, αλλά και των ατόμων, κατορθώνει δια του χρόνου να διακρίνει στην φυσιογνωμία και τα σεξής αυτών παραλλαγάς, εκ των οποίων δίνεται ασφαλώς να εικαστεί εκάστου ζώου, όπως και κάθε ανθρώπου, ο ηθικός χαρακτήρα. Ούτω λόγου χάρη, η λευκή ορνηθούλα μου ήταν τύπος καλής συζύγου και οικοκυράς τιμίας, σεμνής, πάντοτε καθαράς και καλοκτενισμένης, άνευ όμως πολυτελείας υπερησής φιλαρεσκίας. Ο πετεινός απέναντίας ήταν τύπος λιμοκοντόρου, βανδύ, καλοπιστού, λέοντος, λεβέντη ή όπως άλλως ονομάζονται κατά καιρούς και τόπους οι αγαπώντες να κορδώνονται, να καμαρώνονται και να λαμβάνουν ήθος καρδιοσφάκτη και κατακτητού. Πλην της υπερφοράς και αυτός ο τόνος της φωνής του τον έκανε να μοιάζει λιγωμένον τενορίνο. Και τι ούτως όμως έχει καλά με την όρνηθά του. Την επεριποιείται ότι είναι συνόδευε στο περίπατο και κατά την ώρα του δείπνου την άφηνε να πρωτοφάει. Η συνδιάστητη διαγωγή του συνετέλει κατά πολύ και η ένθετο συνήθεια των πεντινών και των ορνήθων να μην σμίγωση ως η σκύλη με άλλα του γέννης των φυλάς, παρά μόνο εν ελλείψη ομοφύλων. Αν είναι λευκό πτερικότα, δεν υπήρχε στην αυλή εκείνη καμία. Το ένθητο όμως το φιλετικό αίσθημα δεν ήταν ως φαίνεται ικανός ανεπτυγμένο, ώστε να υπερνικήσει τα σεφόδους του διεστραμμένου του πετεινού ατομικού χαρακτήρος. Πολλά σημεία με έκαναν από την όνειμερό να υποπτεύω ότι το αχρίον πετεινάρι, το οποίο θαύμαζα τη συζυγική πίστη, ήρχιζε να κυνηγά μία μικρά όρνηθα, η οποία δεν ήταν βεβαίως υποφυλός του, αλλά νίκαι εις άλλη κάπως σύγγενη φυλή, τη λεγόμενη περιβολάρικη. Δεν ήταν μεν όσο η σύζυγός του εύμορφη, αλλά εύχαρης, ζωηρά, πλουμιστή ως πέρδικα και από το πρωί η αληστή και συγυρισμένη με περιπάτη με την κεφαλή ψηλά, αισίωτος σισούρα και πολύ περισσότερο παραφρονητικό τα ομοίαζε
κοκότα. Ο Άστατος γλυκοσάλιαζε καταρχάς με κάποια συστολή, αλλά βαθμιδόν κατήντησε να μην φοβάται τίποτα και να μην αντρέπεται κανένα. Ακολούθη την πλουμισμένη της όλας της γωνίας, εξελαρικίζονται ότι φανόντους ολοτέρους τους χωρούς και σκάβιζε το χώμα για να έρθει σκουλίκια για την αγαπημένη του. Την εξέθεσε τόσο πολύ, ώστε έπαυσαν να τη συναναστρέφονται όσοι όρμησες εφρόντιζαν για την υπόλοιψή του. Η εγκαταληφθή σας σύζυγος θα υπέφερε βεβαίως πολύ, αλλά η περιφάνεια και η αξιοπρέπεια αυτής της επέβαλαν ακρίπτη. Δεν είναι δυνάμει να μην την θαυμάσουν όταν την έβλεπα να βηματίζει στην αυλή πάντοτε μόνη και να περνά πλησίον του απίστου για τις ερωμένες του, υποκρινωμένη ότι μόνη δεν βλέπει όσα έβλεπαν όλοι. Πολλά της με ήρθε η όρεξη να του φεκίσω από το παράθυρο την αμαρτωλή όρμηθα για να απαλλάξω την ενάρετον από τα μάσα της εγκαταλείψεως και της ήλιας, αλλά με πρόλαβε η θεία δίκη. Το πολύ ίσως τσιμποφίλημα εξύπνησε ένα πολύ παραλυμένη κότα με ορμηθοκόριζα ή ως την έλεγαν ηχή τσίχνα, κακή να αρρώστιαν διόλα τα πτέρωτα. Η εισμονήσαση τας παρεκτοπάς αυτής, εξελαίως προς τα βάσανά της, διέταξε την υπηρέτρια να κάνει ό,τι μπορεί για να τη σώσει. Αληθές είναι ότι πρώτην ημερών είχα όρεξη να τη φεκίσω τη Μιχαλίδα, αλλά στα αυτά δεν υπάρχει αντίφασης καμία. Οι καλοί άνθρωποι μετά των οποίων έχω την αξίωση να συγκαταλέγομαι είναι ικανοί να πράξουν τα πάντα εν το βρασμό της οπίστων κατά των αγρίων, αλλά δεν δύναται να βλέπουν να υποφέρει κανένα. Η χειρούργησα έκαμε την εγχείρηση της Τσίφνας, καθόλου στους κανόνας της τέχνης, εξαιρέσεσα διαμελώνης τον φράσοντα την αναπνοή ημένα ή λεπάκι, καυτεριάσασα την πληγή διόξους και αλείψασα έπειτα αυτή διαδείγματος μέλητος και βουτύρου. Ουδέν όμως ωφέλησε και η αμαρτωλή εξέπλεση το εσπέρας. Εντελώς όμως η ιατρευμένη, ως έλεγε ο ιατρός του Μολιέρου, ως άκη συνέδεκα ο ασθενής του να αποφάνει. Την επιούσα με βρέθη ο άπιστος πετεινός, χείρος της ερωμένης του και μαλωμένος με την όμιμο σύζυγός του. Η θέση του είναι το αληθώς αξιολύπητος. Κατά την ώρα του προγεύματος ήρθε να προφυγυρίσει περί την ασπρινόρυφα μεταδηλίας όμως και συστολής. Ο σύζυγος αισθανόμενος ότι έχει όλα τα άδικα και μη δέλος άμα του συμπορεθώσει. Εκείνη εκαμώνετο ότι δεν το βλέπει. Κατά το γεύμα ήρθε να λάβει την πρώτη παρά την πλευρά της συνήθη θέση του. Έτσι μάλλον ταπεινός και ζαρωμένος, αλλά και πάλι έμεινε ψυχρά, τρώουσα με μεγάλη όρεξη τα πίτυρα και το σιτάρι και υποκρινωμένη ότι δεν εννοεί την όρεξη συμφιλιώσεως του μετανοούντος. Πάντα τα αυτά όμως εις ακομωδία, της οποίας εύκολο είναι το να μαντεύσει τι στην ευτυχή λύση. Πρώτης δύσεως το όμπτη του ηλίου, ετελείωσε η παράσταση της κομμωδίας και εισήλθω μαζί στο αυτό διαμέρισμα του ορυφόρος. Φαίνεται ότι είχαν πολλά να είπουν, διότι όταν εξήλθε την επιούσανε φαίνεται η ορυθούλα, πολύ μεν ευχαριστημένη, αλλά και κάπως κουρασμένη. Μετά την ανωτέρω αψευδή διήγηση, δύναμε να ρωτήσω τους υποτιμητάς του πνεύματος των ζώων. Πήγαν άλλοι να αξιοπρεπεστέρα της όρμηθας τάφτας διαγωγή, θα έδιναν τον πολύπυρος μήτρ να συμβουλεύσει τη θυγατέρα της, ισομία περίσταση να τηρήσει. Και του Αλέξη Τσιάντη.